σύντομα είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ απλώς θα επιθυμούσα αυτό που είναι η προεκλογική. Είναι γεγονός ότι ήταν προεκλογικά τότε ο κ. Νικολάου μαζί με τον κ. Γιανακόπουλο τότε και μην χρυσέ του παράγοντε. Συζητήσαμε το θέμα τη συνεργασία. Η υπάλληλο αυτή, η οποία είπε, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που έχει δημιουργήσει το θέμα από την αρχή, από την αλληλεία, από την πλευρά τη Αγία Παρασκευή με την κόκκινη γραμμή. Αλλά εφόσον όμως θελήσανε και συμφωνήσανε το αγκαλικά τα λέει την γραμμή τα λεπτά, ότι συμφωνήσανε και τώρα από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο κ. Γιανακόπουλο ανέλαβε πάλι πρωτοβουλία και έπεσε τον κ. Ζορβά και πολύ καλά και ο κ. Ζορβά και το δέχτηκε. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω συμπληρωματικά είναι το εξή. Πέρα από την Εθνική Επιτροπή, η οποία θα συζητήσει και θα βρει τρόπους διάφορους και θα μας φέρει στο Εθνικό Συμβούλιο ή έναν τρόπο συνεργασίας, να δώσετε οδηγία εντολή στην νομική υπηρεσία να ψάξουν και αυτοί, γιατί πρέπει να είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς και για την κατασκευή και για τον χώρο και για το. Να κοιτάξουν από τώρα να μην βρεθούν πρόβλημα ώστε στο επόμενο ή στο επόμενο Εθνικό Συμβούλιο να έχουν και μια πρόταση από την νομική υπηρεσία. Τι έχει γίνει σε άλλους δήμους, σε παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί τα μνημονεία δεν είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω αν είναι πολύ άλλο σε διαδημοτικό, με διαδημοτική συνεργασία. Ας προετοιμαστούν και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που λέω. Σας ευχαριστώ. Όλα αυτά που ξέρετε, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχετε με τον κύριο Δασκαλόπουλο, θα μπορούσατε να το γνωρίζω το κύριο. Λοιπόν, μισό λεπτά και οι ομόφωνα, αλλά γνωρίζουν την επιτροπή, η οποία ακούστηκε έτσι. Εσείς ευχαριστήσατε, συγγνώμη.